Πού το θυμηθήκατε. Αλύτρωτες πατρίδες, αλύτρωτες. Αλύτρωτες. Ποιες αλύτρωτες. Η Βόρειος Κύπρος, η Βόρειος Ήπειρος, ναι. Η Ιωνία, η Βασιλεύουσα. Έχετε πολλά να αναφέρετε προφανώς για τις αλύτρωτες πατρίδες. Τι να κάνουμε αλύτρωτες για μένα. Ναι, για σας. Για κάποιους άλλους και τι έγινε. Συνεχίζεται. Και τι έγινε. Ναι, δεν έχει σημασία ούτε καλά αξία. Δώσε τους φουρέγγυρα και πάρ' τους στην ψυχή. Δέματα του εξωτερικού. Δεν είναι μόνο η Φορέγγα, δεν ξέρω η Ιωνά, αν έχουμε την εκπροσώπηση Eurovision από Αλβανία για να δείτε την εικόνα. Τυπικό δείγμα αλβανικού προϊόντος. Με όλα τις τα συν και όλα αυτά και τα λοιπά. Λέω, άσε τώρα, δώσ' μας Φορέγγυρα και άσε την Βόρειο Ήπειρο. Τυπικό δείγμα αλβανικού προϊόντος. Το είπατε αυτό. Έτσι δεν είναι, προϊόν είναι. Θα αρχίσει πάλι το διαδίκτυο και θα σας τρολάρουν και αρνητικά σχόλια και τέτοια. Εσύ δεν είσαι ελληνικό προϊόν. Εγώ δεν είμαι ελληνικό προϊόν. Έλληνες είμαστε. Η κοπέλα αυτή κάνει καριέρα στην Ελλάδα, τα πιάνει στην καριέρα στην Ελλάδα. Ναι. Τα πιάνει γερά. Και δεν πάει, ναι, το είχε κρύψει, έλεγε Βραζιλιάνα. Μόλις έγινε, είπε, είμαι Αλβανίδα. Και μια χαρά κοπέλα. Ιδίως με το καλσόν που περπατάει εκεί. Ωραία. Στη διαφήμιση. Να βάλουμε. Είναι ένα εκπληκτικό καλσόν. Έχετε δει και τη διαφήμιση με το καλσόν. Δεν είναι όλο καλσόν. Βρήκε όμως, εδώ πρέπει να νιώθουμε και μία υπερηφάνεια, γιατί τους ανοίξαμε το πεδίο, τους δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις. Βέβαια να ανοίξαμε, δεν ξέρω αν ήταν όλα τα σύμφωνα σε αυτό που είπες, αν έλειπε κανένα, και το ανοίξαμε. Ναι. Και αναπτύχθηκε. Στην τηλεόραση, στο τραγούδι και τα λοιπά. Δεν έχασε η κοπέλα που ήρθε στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό δεν θέλω να σας πω. Της δώσαμε τη δυνατότητα να αναπτύξει. Ούτε οι Έλληνες χάσανε που ήρθε στην Ελλάδα. Ούτε οι Έλληνες χάσανε. Βέβαια. Γιατί το λέτε αυτό, από ποια πλευρά δεν χάσανε δηλαδή, επειδή απολαμβάνουμε τη φωνή της και το ταλέντο της. Γενικά απολαμβάνουμε ό,τι διαθέτει. Το μαλλί το ωραίο, το κορμί ενδεχομένως, τη φωνάρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Το παραπάνω. Μπορούμε να απολαύσουμε. Εσύ δεν ξέρω. Για πού το είπατε. Γιατί εσύ είστε μόνο επί της ακοής. Ναι. Εμείς είμαστε και επί της οράσεως. Αφήστε το είμαστε και είσαστε, γιατί σήμερα είναι παγκόσμια μέρα. Ναι, και βεβαίως και κάποιοι ενδεχομένως περισσότερο τυχεροί είναι και της αφής. Ναι. Αυτοί που χορεύουν μαζί εννοώ και όλα αυτά. Γιατί Σοφία μου. Όχι. Γιατί σου δημιουργούνται εκπλήξεις. Η καλλιτεχνία είναι ανοιχτή. Καλλιτεχνία λέτε. Ναι, η τέχνη ακριβώς. Απροσδιόριστα τα όρια. Ανταποκρίνεται σε όλες τις αισθήσεις. Ναι. Εγώ το λέω από την πλευρά ότι σήμερα είναι η μέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιβοβίας και τρανσφοβίας. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σαν και σήμερα, μόλις πριν από 31 χρόνια, ναι. Σαν και σήμερα, από 31 χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σταμάτησε να θεωρεί την ομοφιλοφιλία ότι είναι ψυχική ασθένεια. Μέχρι τότε την κατέτασε για δεκαετίες, για αιώνες, ως ψυχική τέτοια. Και είπαν, όχι ρε παιδιά, δεν είναι ψυχική. Βέβαια, επιστημονικός, δεν είναι επαρκής για εμένα οι εξηγήσεις. Για απλώς. Σας. Μεγάλωσε τόσο πολύ το πράγμα, ναι. Έπιασε μεγαλύτερες κατεύθυνσεις το πράγμα, οπότε σου λέει πού πάμε εμείς, λέω. Καλά είναι τώρα δυνατόν σήμερα Παγκόσμια Μέρα να λέτε κάτι τέτοια. Εδώ ακόμα και ο Πρωθυπουργός και όλοι έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις. Ρε κούκλα μου, εγώ το λέω. Σαν και σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί την ομοφιλοφιλία από τη λίστα των ψυχιατρικών παθήσεων. Ναι. Λέω ψέματα. Όχι, σαν σήμερα, το 1990. Τι παραπάνω είπα. Ναι.
Τι παραπάνω είπα. Πάντως σήμερα ο Πρωθυπουργός το μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα. Και ευτυχώς. Και ευτυχώς. Ναι. Που πολλαπλασιάζεται η τάση. Ναι. Και αφήνεται χώρος. Ναι. Ιδιαίτερα οπτικός. Ναι. Για να απολαμβάνεις αυτά τα φαινόμενα που είπαμε πριν, σαν τη Φουρέιρα. Ξέρεις τι είπα να πει. Ναι, σε κάποιους όμως λένε ότι τα συγκεκριμένα πλάνα, οι συγκεκριμένες εικόνες, οι προσωπικότητες, είναι δείγμα της σύγχρονης δημοκρατίας. Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς να δίνουμε έμφαση στο ότι είναι ο ένας ή ο άλλος. Όχι, εμένα μ' αρέσουν τα σύνορα. Εδώ αν φτάνει το οικοπεδό σου, εδώ φτάνει το σπίτι, εδώ αν βγάλεις 10 πόντες πιο μπροστά το σπίτι από τ' άλλο σου φωνάζουν. Γιατί, γιατί να μην έχουμε σύνορα. Άλλο θέμα ότι με τους γείτονες, με τους γείτονες, δεν τα βάζω ό,τι και να είναι ο καθένας. Τώρα θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα για τους γείτονες. Όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ. Όχι. Εγώ αρκεί να μην με ενοχλούν. Όσο δεν με ενοχλούν και δεν με προκαλούν, είμαι αδιάφορος. Αχ, και μία ματιά όμως μπορεί να προκαλέσει πολλά. Όταν προκαλείται η συνείδησή μου, ναι, η παράδοσή μου κτλ. Τσινάω. Τι σχέση τώρα έχει η συνείδηση με την παράδοση. Αυτά θεωρούνται ετεροχρονισμένα. Α, είναι το χθες. Ναι. Άσε, είναι το παρελθόν και το σήμερα ανήκει στο παρόν. Το επόμενο μήνα, να σε δω το επόμενο μήνα. Γιατί τι έχει το επόμενο μήνα. Το parade party να πας εκεί, παρέα με όλους αυτούς. Να δείξεις την κατανόησή σου. Η είδηση είναι αν εμφανιστείτε κι εσείς στην παρέλαση. Ναι, με ένα, θα μπουρδου, είναι. Με ένα μπουρδουλα. Ε, όχι. Αυτά απαγορεύονται. Παιδί μου, δεν κατάλαβες. Γιατί, γιατί το μυαλό σου πάει. Το μπουρδουλα το χρησιμοποιείς μόνο για να δέρνεις. Δεν το χρησιμοποιείς στον αέρα ως λάσο. Τι είναι αυτά που αμέσως στο μυαλό σου πηγαίνει στην επιθετική διαστροφή σου. Όχι. Όχι. Εξάλλου, ναι, χρησιμοποιείται για ένα αποτελεσματικό βούρδουλα, δέρμα από συγκεκριμένη περιοχή ενός ζωντανού. Α, δεν χρειάζεται. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι. Στον αέρα εσείς δεν το χρησιμοποιείτε. Μην μου δώσετε τώρα άλλες λεπτομέρειες. Και είναι και Δευτέρα, όχι, βέβαια, και είναι και Παγκόσμια ημέρα. Αντί να μου πείτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να διαχωρίζουν και να ζουν στο σήμερα και να προκαλούν. Εσείς πάτε στο βούρδουλα από το συγκεκριμένο σημείο του ζώου. Σοφία μου προκαλούν. Γιατί, Σοφία μου, εγώ δεν ξέρω αν θα το προλάβω. Αλλά εσύ, νεαρά ως είσαι, θα το προλάβεις. Θα μένει στο διαμέρισμα δίπλα σου. Ναι. Δεν θα μένει ο Μίτσος με το Θανάση, οι οποίοι έχουν γίνει διντή για τις ανάγκες, η Νάνση, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τώρα. Δεν θα μένω αυτή. Ναι. Θα μένει ο Κυρβαγγέλης με τη Γατούλα και την Κατσικούλα, που το βράδυ παίζουν παιχνίδια διάφορα. Κοιτάς μπροστά θα σου λένε, κοίτα μπροστά θα σου λένε. Μην κοιτάς πίσω, κοιτάς μπροστά. Πάντα μπροστά. Έτσι, μπράβο. Κάτσε με τον γείτονα, τον κύριο Βαγγέλη, τον Βάγκο, θα σου λέει τον γονάκι σου. Γιαγιά, αυτός γιατί έχει μια κατσικούλα και μια αυτή μέσα στο σπίτι. Να, κοίταξε, πίνακας, ομορφιάς πίνακας. Αυτός πρέπει να είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Πρέπει αυτός ο πίνακας της ομορφιάς, της έκφρασης. Καλά, πείτε τέτοια. Και θα... Α, η έκφραση, αυτή η έκφραση δεν είναι έτσι μια ανωτέρα έκφραση. Δεν έπρεπε να... Σας πειράζει κάτι από αυτό που βλέπετε τώρα, αν και είναι και βέβαια προσωπικά δεδομένα. Σας πειράζει το χρώμα ροζ. Θα εξάρω, θα να εξάρω τη φωτογραφική τέχνη που αποδίδει πλέον ως πίνακα να μπει στην προεδρία της δημοκρατίας. Καταρχήν, αν μπει ένας τέτοιος πίνακα, όλοι αυτοί οι επίσημοι που έρχονται θα λέγανε «Αμάν, δικιά μας, συγγνώμη, δική μας είναι εδώ στην Ελλάδα». Θα είχαμε πιο γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Σας πειράζει το ροζ. Μπαλονάκια ακόμα και γαλάζια έχουν. Κίτρινα έχουν. Μοβ έχουν.
τα προσόντα τους και τα κάλλη τους προσπαθούν το κάλλος μπορούν να το δείξουν. Δεν μπράτσα, από ό,τι βλέπω ένας που κάνει προς τα δεξιά, το έχει. Τι σας ενοχλεί, μαύρα μαλλιά έχουν, βαμμένη ωραία είναι. Τι σας ενοχλεί τώρα? Είναι το αύριο, κούκλα μου. Το αύριο. Το οποίο πρέπει να το υποδεχτούμε. Με τα βαΐων κλάδων και λοιπόν οργάνων. Δεν ξέρω, εγώ σας βρίσκω λίγο υπερβολικό. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε βάια. Τι να έχουμε? Να έχουμε κλαδιά. Με τα βαΐων και κλάδων. Α, έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε τα βαΐα. Και ανυψωμένων οργάνων. Τα οποία αναζητούν. Να, με αυτό το στυλ. Προχωρημένος. Κοίταξε ποιος είναι, ο Άγιος Νικόλαος είναι. Ναι. Ναι. Ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ είναι στο αύριο. Ακουπάει ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Υπάρχει και σταυρός. Από πάνω. Ναι, δείχνει και άλλη μία τάση της εποχής μας. Βέβαια. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω καλά, βοήθησε με λίγο. Μήπως θέλει να πει ότι εκεί ακριβώς που... Δεν θέλει να πει τίποτα. Όλα είναι ιδανικά. Εκεί τους έχουμε τοποθετημένο. Δεν ξέρω, μπορεί.